Μαζική έξοδο χιλιάδων αδιούχων του 15 Αυγούστου με την κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια να είναι αυξημένη. Πώς περάσατε? Τέλεια! Και η Κρήτη σας είναι ένα όνειρο. Εγώ την αγαπάω, είναι η δεύτερη μου πατρίδα, ειλικρινά το λέω. Γιατί η φιλοξενία, όλα είναι πλούσια. Όπως μπορούμε. Έχουμε λεφτά, θα κάνουμε. Δεν έχουμε, θα κοιμηθούμε έξω. Δεν θα φάμε, θα ψωνίσουμε από το σούπερ μάρκετ. Στο νησί μας η ποιότητα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων αγγίζει το 100%, ενώ ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τον Αργοσαρονικό. Πρέπει να κάνεις λίγο οικονομία για να μπορείς να πας διακοπές. Αλλιώς? Από Κρήτη και πήγαμε διακοπές στη Ρόδο. Τι γυρίσατε σήμερα? Ναι. Πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Πού θα πάτε? Κορινθία, Ξυλόκαστρο. Θα πάμε να δούμε τους δικούς μας. Τα απολύτως απαραίτητα να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες. Εμείς ήρθαμε από διακοπές και ξαναφεύγουμε οι διακοπές. Τώρα πάμε Καρπενής, πάμε στο βουνό τώρα. Η Κρήτη είναι λεβεντογένα. Και το αεροδρόμιο Ηρακλείου βουλιάζει από επισκέπτες που φτάνουν στην πόλη από αέρος. Ήδη το πρώτο δεκαήμερο σημειώνεται αύξηση της τάξης του 7,7% σε σύγκριση με πέρυσι. Σαν Βασίλης, κοιτάς την πάρτη μου. Δεύτερο παλικάρι είμαι. Θα συνεχίσουμε τις διακοπές, αλλά πιο περιορισμένα εννοείται από άλλες φορές. Θα θέλαμε να πάμε και κάπου αλλού εκτός από τα μέρη που είμαστε, δηλαδή από το Πατρικό και κάπου αλλού. Δηλαδή αυτό περιοριζόμαστε εκεί, δηλαδή να πάμε στα χωριά μας. Πάλι καλά, δεν υπάρχουν και αυτά. Και ο Οργανισμός Λιμένων Συλλαγών Λιμεναρχείων Επιποδός να ξεβερτήσουμε όλο τον κόσμο. Παράγοντες του τουρισμού τονίζουν για ακόμη μία φορά ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει φτάσει στα όρια του, με την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι να αποτελεί, όπως λένε, λύση ανάγκης, όπως και δημιουργία περισσότερων κλινών στην Κρήτη, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο αυξανόμενος τουρισμός, αφού οι πληρότητες και των ξενοδοχείων προσεγγίζουν το 100%. Βασικά είμαι τουρίστρια και γυρνάω για επόμενο προορισμό. Περάστε καλά εδώ στην Κρήτη. Πολύ όμορφα. Το αγαπάμε το νησί σας. Στα Χανιά και στο Τιμπάκι. Από τις αρχές Αυγούστου μέχρι τις 12 του μήνα, 37.791 άτομα αποβιβάστηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου από Πειραιά, αριθμός αυξημένος σε σύγκριση με πέρυσι. Αρκετοί όμως είναι και εκείνοι που ταξιδεύουν προς το λιμάνι του Πειραιά από Ηράκλειο. Από τις αρχές Αυγούστου μέχρι τις 12 του μήνα, 26.336 εκδρομείς ταξίδεψαν προς το λιμάνι του Πειραιά, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα άγγιξε τους 18.267. Αναμένεται μια πληρότητα στο 100% των πλοίων, ειδικά από Πειραιά προς το λιμένα μας. Καλούμε ομοίως τους πολίτες, το επιβατικό κοινό, να βρίσκεται εγκαίρως στο λιμάνι πρώτης επιβίβασης τουλάχιστον μία ώρα. Από τον περασμένο Μάιο έως και τον Ιούλιο, η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι αυξημένη κατά 3,5% σε σύγκριση με πέρυσι, όπως και τα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Σαντορίνης. Από τις αρχές του Αυγούστου μέχρι και σήμερα, περισσότερα από 14.000 άτομα έφτασαν στο νησί μας από το λιμάνι της Θήρας. Έχουμε κίνηση από το λιμένα της Θήρας, ήταν 14.043, ενώ επιβιβάστηκαν από το λιμένα μας για τη Σαντορίνη 13.455. Τα όμορφα τοπία της Κρήτης, η κριτική φιλοξενία αλλά και τα κριτικά εδέσματα μαγνητίζουν χιλιάδες πολίτες από την υπόλοιπη χώρα που έχουν εντάξει το νησί μας στις ολικοήμερες διακοπές τους στην καρδιά του καλοκαιριού.